μας αρέσει, αλλά πάμε διαχρονικά, γιατί μας έχει κάνει πολύ ωραία παρέα με τα τραγούδια της. Και αυτό το καινούριο που ακούμε νομίζω ότι θα γίνει μια τεράστια επιτυχία, γιατί είναι ερωτικό, παιχνιδιάρικο. Είναι Σοφία Αρβανίτη. Είναι Σοφία Αρβανίτη. Μια αντίθεση καρδιά, το πεντοζάλι του έρωτα. Έλα βρε Σοφία να μας πεις τα νέα σου. Τώρα πια τι άλλο περιμένω. Μα ο ήλιος που ξεπρόβαλε μου λέει. Καλημέρα. Καλημέρα. Στα χειμικά φιλίδων. Α, το πολύ δυναμικό το καινούργιο τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοβάσαι. Δεν χαιρέτησε. Θα το χαρίσω, έξι εκπομπή μετά, ναι. Παίξε με, παρακαλώ. Μπράβο, μετά θα σε παίξω όντως. Και ένα να δώσω σε εσάς. Έχω κι άλλα. Είναι γραφικό το τραγούδι αυτό. Το έγραψα, έκανα τους στίχους. Ναι, φυσικά, τι θα μπορούσε να είναι. Πού να τα σκεφτείς όλα αυτά, αν δεν έχεις νιώσει και δεν έχεις ζήσει θα με έναν τρόπο. Ναι. Μπράβο. Σοφία, όσο πιο γνωστή και επιτυχημένη. Ευχαριστώ τον σκηνοθέτη, Σοφία. Είναι πολύ ευγενικός. Να. Είχες πιάσει τον εαυτό σου καθόλου ψυχολογικά ή υπαρξιακά να εξαρτάσαι από το τότε Star System, δηλαδή τι είναι αυτό που σου έκανε να σου λείπει δηλαδή, να αναθεωρήσεις τη ζωή και τα πράγματα. Ένιωσα μεγάλη ευθραυστότητα όταν έβλεπα ότι η δισκογραφία ξεπέφτει με την κρίση. Ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο η κρίση και πριν από την κρίση άρχισε να πλήττει, γιατί η δισκογραφία, γιατί επειδή υπήρχε πειρατεία, τώρα δεν υπάρχει πειρατεία γιατί δεν αγοράζουμε Internet. Τα CD. Ναι, τώρα πια δεν υπάρχει πειρατεία, όπως έχουμε δηλαδή, παρατηρήσει. Είναι πολύ λίγοι εκείνοι που βγάζουν CD πια οι καλλιτέχνες, έτσι δεν είναι. Ναι, εγώ λοιπόν θα βγάλω CD στη Rain Music, την εταιρεία του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Είμαι πολύ περήφανη που με υπέγραψε αυτός ο καλλιτέχνης. Και όταν άκουσε την αντίθεση σε ένα μπαρ που βρεθήκαμε. Του ταιριάζει, του λέω, έχει καιρό. Του λέω, άκου ένα demo. Άκου ένα demo. Το ακούει, μου λέει, είναι σπουδαίο. Γεια μας, του λέγα. Γεια μας. Είναι σπουδαίο τραγούδι. Θα μπορούσατε να το πείτε και μαζί, ας πούμε. Τώρα δεν συμβάζει, δεν θα κάνει μια συνεργασία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε γρήγορα το παιχνίδι των 10 ερωτήσεων. Ωραίες αυτοκίνητες απαντήσεις, βέβαια, okay. Εσείς οι καλεσμένοι μας. Λοιπόν, έχεις μετανιώσει για κάτι που έχεις πει σε συνέντευξή σου στο παρελθόν? Ναι, έχει συμβεί. Και τι αφορούσε, την καριέρα σου, τα προσωπικά σου? Αφορούσε, τώρα ας πούμε, ναι, αφορούσε στην καριέρα ενός προσώπου που επειδή κάπου σχολίασα ότι μιμείται έναν άλλο καλλιτέχνη, έμαθα μετά ότι στενοχωρήθηκε. Κατάλαβα. Εγώ επειδή είμαι ένα άτομο που καλός ή κακός δίνω τροφή εκεί πέρα που πηγαίνω, δηλαδή πάω να κάνω μια συνέντευξη, δεν μου λένε μια ώρα, μια ερώτηση και εγώ απλά αρκούμαι σε ένα ναι όχι. Ναι, ή λες δηλαδή, μην με ρωτήστε αυτό, έχω, με ρωτήστε εκείνο. Έχω την ειλικρίνεια, μικρή, Σοφία, έχω την ειλικρίνεια να πω την πιο χαζή μου σκέψη. Ναι. Λοιπόν, και το είπα. Και όταν μετά έμαθα ότι στεναχωρήθηκε, λέω τώρα γιατί το έκανες αυτό. Και να σε εγγύσεις πάνω σε ένα πρόσωπο που κάνει την προσπάθειά του. Και η ζωή να αν μιμείται, θα του το δώσει η ζωή. Καλά πήγε όμως η καριέρα. Ναι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς για ποιους λέμε. Δεν πειράζει, δεν έχει και νόημα. Κάθομαι, καταλαβαίνεις ποιοι μας έκαναν η φωνή τους. Όχι, βρε, κάποια στιγμή κατηγορούσαν τη Βανδύ ότι προσπαθεί να τη γράψει τη φύση. Αλλά δεν σημαίνει ότι μιμούταν. Παιδιά, δεν ξέρω τι σχολίασε και πότε, γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, για πες. Λοιπόν, υπάρχει τραγούδι από αυτά που έχεις πει που αν στο έδιναν σήμερα δεν θα το έλεγες? Επειδή όταν κάνουμε τραγούδια και γενικά όταν κάνουμε ζωή είμαστε κάτω από συγκεκριμένη ψυχολογία, όταν έχουμε κάνει τραγούδια τα οποία έχουν καταγραφεί, φυσικά μένουν στο για πάντα. Και στις μέρες μας τα βλέπεις και στο YouTube. Λες ρε παιδί μου, αυτό που το έκανα σε χαβαλέ και ναι. Επειδή ένιωθα, είχα μια ελαφρότητα εκείνη την περίοδο. Ναι. Για κάποιους λόγους, οποιοςδήποτε. Η ψυχολογία στον άνθρωπο, σε όλους μας, αλλάζει κάτω από συνθήκες. Φυσικά και αν ήμουν κάτω από ένα mood διαφορετικό, θα έλεγα, έλα μωρά τώρα, τι το πες αυτό. Μπορούσες και να μην το έχεις πει. Πριν ρωτήσω ο Κώστας που είναι η σειρά του, το μη μου μιλάς για καλοκαίρι που εμένα είναι από τα αγαπημένα είναι μου κομμάτια. Θεά, εντάξει, το ever and ever σε όλες μου τις το ζωές. Το λατρεύω, ποτέ μου είχες δεν το ξεπέρασε. Είχες καταλάβει ποτέ ότι θα γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία? Αμέσως, από demo που δεν ήταν καν ορχιστρωμένο, που ήταν
Μου λέει ο Μιχάλης, έχω αυτό. Πώς σου φαίνεται? Του λέω, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά δεν ήθελε να δείξω και τρομερό ενθουσιασμό. Γιατί λέω, πάει, θα το πει αυτό. Θα το πει αυτό. Του λέω, αυτό είναι καλό να το κάνουμε λίγο. Ναι, να το πάρω, να το πάρω. Κάνει, μου λέει, ναι. Λέω, ναι. Μου λέει, καλά, μάθε, μελέτησε το λίγο και σε λίγες μέρες έλα από το στούντιο να δούμε πώς το λες. Α, μάλλον θα περάσουμε και οντισιόν. Την πέρασα την οντισιόν. Α, μου λέει, μ' αρέσει πώς το λες. Για σένα, φέρε στο Μιχάλη, τι κάνει, μιλάτε. Ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Μεγάλος καλλιτέχνης. Βέβαια, έχουμε επικοινωνία. Κάνουμε και κάποιες συνεργασίες μαζί. Τέλεια. Κατά καιρούς, αλλά πιο πολύ είμαστε φίλοι. Εγώ θα ρωτήσω από αυτό που ρώτησε στα Ματίνα, αν υπάρχει κάποιο τραγούδι το οποίο το έχετε ζηλέψει και θα θέλατε να το πείτε. Πολλά τραγούδια. Ένα. Το πιο. Μου μιλάς στον πληθυντικό. Ναι, μήνυση. Μήνυση. Σηκώνει, το καταλαβαίνω. Λέγε εσύ, άλλο. Μήνυση. Όπω θεάτη. Τι θεάτη πάω. Τι θα ρωτήσετε, Σοφάκι. Είναι πληθυντικό ευγενία. Δεν σιγά τώρα τον πιάσανε ευγένειε. Σοφάκι, είσαι θεά. Έλα τώρα. Σε τι ζώδιο είσαι, Γιοντάρινα. Δεν έχει. Λιονταρίνα είσαι. Τι ζώδιο είσαι. Όχι, είμαι Ταύρος. Ταύρινα, τέτοιο στυλ. Μ' αρέσει, σου γύρισε την πλάτη, σε έβαλε στη θέση σου. Άσε μας. Τι να κάνω, δεν έκανα μια ερώτηση, δεν. Μα τι έτσι μιλάς στον πληθυντικό μου. Έτσι είμαι, τι να κάνω, είμαι ευγενικός. Πώς τα ακούς. Κοίτα πώς είναι αυτό. Λοιπόν, ωραία, την περνάμε αυτή την ερώτηση. Την επόμενη ερώτηση. Υπάρχει κάποιο συνάδελφό σα. Αν έχει υπάρξει κάποιο τραγούδι το οποίο το έχετε ζηλέψει και θα θέλατε να. Πολλά τραγούδια. Πάρα πολλά. Το πιο top, ας πούμε, τώρα γιατί είναι και λίγο πρωί για μένα, δεν δουλεύω πάρα πολύ το μυαλό. Ένα στάνταρ τραγούδι το οποίο με είχε συγκινήσει ήταν το «Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου που θες, εσύ, ζωή». Ωραία. Η επόμενη ερώτηση. Υπάρχει άλλο, σε πιο πρόσφατη δισκογραφία, έχω λατρέψει το «Βιές», που έχει γράψει η Χαρούλα η Αλεξίου. Α, και το προηγούμενο το έχει γράψει η Χαρούλα. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ναι, είσαι φαν Χαρούλας. Ναι, έτυχε τώρα. Πολλά τραγούδια, παιδιά, υπάρχουν. Αν υπάρχει κάποιος συνάδελφος με τον οποίο, αν τον δείτε, τον πετύχετε, ξέρω εγώ, δεν θα αποφύγετε να του μιλήσετε. Υπάρχει μια ψήφα. Δεν υπάρχει κανένας καλλιτέχνης, γιατί όπως είπα και πριν, είμαστε μια κουκίδα στο σύμπαν. Δηλαδή, σιγά τα ΟΑ τώρα, που θα νιώσω άσχημα. Πραγματικά. Μάλιστα, ήμουνα τις προάλλες σε μια εκπομπή στον Τράγκα. Και ήταν μέσα μια τύπησα, μια δημοσιογράφα που ξέρω ότι υπάρχει ίντριγκα από πίσω, έχει πέσει παρασκήνιο. Κάτω από συνθήκες. Με σένα, οποία... παρασκήνιο. Με μένα, ρε παιδί μου, και με ένα παρεάκι δημοσιογράφων έγινε παρασκήνιο. Γούσταρε αυτή κάποιον. Αυτός, ό,τι συμβαίνει στη ζωή. Ό,τι συμβαίνει στη ζωή. Ένα κανονικό πράγμα. Και εγώ κάτι. Έκανα μια βόλτα στο διάδρομο και την είδα. Γιατί φαίνεται ήξερε, έμαθε ότι θα πάω στον Τράγκα, ότι με περίμενε, ξέρω εγώ, στην τάδε ώρα. Ναι. Και τη βλέπω με το που διέσχισα το διάδρομο να κάνει αυτό. Για να ναι. Καλά. Ναι. Κάποια στιγμή, γιατί δεν είχα χρόνο, μάλλον ευνηδιάστηκα στο να πάω να της πω, έλα ρε. Ναι. Ευνηδιάστηκα και εγώ ήθελα λίγο να το σκεφτώ. Ναι. Μετά από λίγο σχεδόν διασταυρωθήκαμε, αλλά εκείνη την ώρα μιλούσα, ήμουν έτοιμη, δηλαδή πήγαινα να της μιλήσω, το χάσα όμως. Αν μας δει, να ξέρει ότι θα ήθελα να της μιλήσω, γιατί, τι είπα πριν, είμαστε μια κουκίδα. Είμαστε μια κουκίδα τώρα. Και δεν τρέχει τίποτα τώρα για τους δόμενους να... Λοιπόν, οι γυναίκες πρέπει να είμαστε πιο... Ταξιδάκι, τι την Κυριακή 26 Μαρτίου τραγουδά στο Σαμόν, αγαπημένη μας Σοφία. Τραγουδώ στο Σαμόν. Είναι την η τέταρτη... Κυριακή. Ναι, την Κυριακή. Η τέταρτη εμφάνιση ενός κύκλου παραστάσεων που κάνει το Σαμόνα και η Αφίσα μου, μια αντίθεση καρδιά. Ωραία, πολύ ωραία. Πρώτη ωραία, φορά θα παίξει το Σαμό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε λοιπόν, αυτή την μουσικοθεατρική σκηνή. Ναι. Και πιστεύω θα είναι πολύ όμορφη βραδιά. Και ξέρεις τι, δεν θέλω να επενδύσω στα 90s. Δηλαδή τους άφησα να γράψουν 90s επειδή ήθελα να παίξω. Εγώ δεν επενδύω στα 90s. Δηλαδή ξέρω πολλούς καλλιτέχνες, συνάδελφοί μου, έχουμε παίξει και μαζί σε τέτοια parties 90s. Αυτό γίνεται επειδή είναι λίγο μόδα τα 90s, γιατί ναι, ο κόσμος θέλει δηλαδή να θυμηθεί την ανεμελιά που είχε. Δεκαετία. Ναι, ήταν μια, υπήρχε μια ανεμελιά που εντάξει, τώρα και δεν τραγουδήθηκαν και τραγούδια που ακόμα τα ξέρεις, ρε παιδιά. Εγώ, πέραν από αυτό, και ναι, τα ξέρουν και οι νέες γενιές, δεν ναι, είναι ναι, το YouTube κάνει πολλή δουλειά, κάνει πολλή δουλειά το YouTube, η αλήθεια είναι. Γιατί το είπα αυτό. Α, εγώ τέλος πάντων με την πρόφαση των 90s πάω να παρουσιάσω και την καινούργια μου δουλειά που έχω πολύ λατρεία σε αυτήν. Γιατί είναι μια δεκαετία που τα είχα παρατήσει και
Η ψυχούλα μου είναι κατατεθειμένη, μια και υπογράφω του 7 στην Ελλάδα. Μου λένε από πάνω, ναι, βιάζεσαι, κάνω κάτι ματάκια δίκιο. Γιατί όχι, πρέπει να πάμε σε διαφημίσει, επιστρέφουμε. Βίντεο κλειπ θα παίξει ή έπαιξε. Έπαιξα, θα ξαναπέξω γυρνώντα. Ναι, ναι. Εντάξει. Γιώργος Ευαγγελόπουλος, σκηνοθεσία. Εξαιρετικός, εξαιρετικός. Εσύ είσαι εξαιρετική, Σοφία, μας πάμε σε διαφημίσει και επιστρέφουμε. Όλα αλλάζω, αγκαλιές και κάπου δεν αράζω. Τα χρόνια μου που πέρασαν δεν έβαλα μυαλό. Κι όσα ναυάγησαν φιλιά μες στο ντουλάπι βάζω. Σοφάκι μας, πες μας... Δημήτρης Λιόλιος υπογράφει τη μουσική, όπως και στο μισό άλμπουμ. Τέλεια. Τον ευχαριστώ, είναι υπέροχος. Πότε κάνουμε πιένει. Παπάδες στο στούντιο. Σε ένα με 1,5 μήνα από τώρα. Καλό τάξιδος ο δίσκος, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχόμαστε να βγάλει πάρα πολλά χι. Να βγάλουμε μια selfie. Εννοείται, έλα. Σηκωθείτε. Σηκωνόμαστε και κάπως έτσι θα αποχαιρετιστούμε. 10:30 έλα από πάνω τα κοντά. Να περάσετε τέλεια. Τέλεια. Καλό Σαββατοκύριακο, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να απολαύσετε τον ωραίο καιρό που θα έχει. Εμείς εδώ, 8 η ώρα πιστή στο ραντεβού μας, θα σας περιμένουμε. Καλό διήμερο. Ούτε που ξέρω τώρα πια τι άλλο περιμένω. Μα ο ήλιος που ξεπρόβαλε μου λέει έξω να βγω. Στα χείλη τα φιλιά.